Το σημερινό Eurogroup ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση, την επιτυχημένη ολοκλήρωση και την εφαρμογή της απόφασης της 20ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, τόσο όσο αφορά την εξειδίκευση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της ελληνικής κυβέρνησης για αυτή την τετράμινη περίοδο γέφυρα, όπως την ονομάζουμε, αλλά και για να δημιουργηθούν οι συνθήκες κίνησης της διαπραγμάτευσης που θα καταλήξει στη συμφωνία για την μετά τον Ιούνιο εποχή, μια συμφωνία που εμείς θέλουμε να θεωρούμε ότι θα είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης και των θεσμών για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ποτέ δεν θα ολοκληρώνονταν σε μία μέρα, αλλά θα ολοκληρώνονταν όπως ολοκληρώνεται μέρα με τη μέρα. Και ελπίζουμε, προσδοκούμε πολύ πριν από την προθεσμία της 20ης Απριλίου, έτσι ώστε να αποκτήσουμε και τη δομή που χρειάζεται για να αρχίσει η ανάκαμψη, αλλά και να υπάρξει όσο γίνεται πιο γρήγορα η συμφωνία για τη μετά τον Ιούνιο εποχή. Όπως ανέφερα στο γράμμα μου στον κύριο Ντάιζερμπουμ, στον πρόεδρο του Eurogroup, το γράμμα μου της 5ης Μαρτίου, στο οποίο ζήτησα άμεση εκκίνηση των τεχνικών διαβουλεύσεων μεταξύ της τεχνικής ομάδας της ελληνικής κυβέρνησης και των τεχνικών ομάδων των θεσμών, σήμερα με μεγάλη χαρά είδαμε η απόφαση αυτή να έχει πάρθει. Από την Τετάρτη το πρωί ξεκινάμε αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις με τους θεσμούς εδώ στις Βρυξέλλες. Περιμένουμε πώς και πώς, εν αγωνίας, την αρχή της πραγματικής δουλειάς, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπει ξανά στο δρόμο της ανάκαμψης μετά από τόσα χρόνια αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Θετικό κρίνει το αποτέλεσμα του Eurogroup η κυβέρνηση, καθώς όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ξεκινάει η διαδικασία για την εφαρμογή της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Γεγονός που αποτελεί θετικό σήμα για να χαλαρώσει η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην Ελλάδα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παρά την παραπληροφόρηση των τελευταίων ημερών, οι ελληνικές προτάσεις έγιναν αποδεκτές πολιτικά από το Eurogroup. The idea of the three institutions, as I said, walking in together and imposing upon us in a kind of power play. Policies as they did in the past, that troika is finished. And for me, and this is something I have always outlined, you will recall from that very first press conference, this is what the troika is. It's not the three institutions. Remember, the word troika emerged as part of this sad history of these visits, which in the end alienated the Greek people. And made Greece largely unreformable. Now, to the extent that with the institutions we share an agenda of reforming Greece and reforming it very deeply, we are in the process of finding ways that collaboration can take place that does not antagonize Greece, that does not humiliate the Greek people, and which reverses a process of the past, the Troika process, actually annuls it, ends it, so as to reform Greece in a way that is useful and gainful for the average European. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, δήλωσε ότι μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία, αλλά σε γενικές γραμμές είπε ότι θα πρέπει να παραμείνουμε εντός των πλαισίων που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Συμφωνήσαμε σήμερα ότι δεν υπάρχει περαιτέρω χρόνος να χαθεί. Οι συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδος και των θεσμικών φορέων πρέπει να αρχίσουν μεθαύριο. Και πρέπει να αρχίσουν μεθαύριο για να μπορεί να έχουμε μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προγράμματος. Οι θεσμικοί φορείς θα έχουν επαφές με την Ελλάδα στις Βρυξέλλες και εκ παραλλήλου τεχνικές ομάδες των θεσμικών φορέων θα εμφανιστούν στην Αθήνα όπου θα τους καλωσορίσουν, γιατί ακριβώς θα πρέπει πραγματικά να κοιτάξουν από κοινού τι έχει γίνει και τι υπολείπεται. Όλα αυτά από μεθαύριο. Υπεγραμμίσαμε για άλλη μια φορά την ανάγκη μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμικών φορέων και υπογραμμίσαμε στο σημείο αυτό ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένες πρωτοβουλίες ούτε η επαναχώρηση στα στοιχεία τα οποία έχουν ήδη αποφασίσει. Ξεκινάνε οι συζητήσεις με τους θεσμούς την Τετάρτη. Παράλληλα θα κάνουμε ό,τι γίνεται, ό,τι είναι δυνατόν για να παράσχουμε στους θεσμούς τις πληροφορίες που χρειάζονται
από τα Υπουργεία μας, έτσι ώστε αυτές οι συζητήσεις να βασίζονται σε δεδομένα. Θα έχουμε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα είναι, αν θέλετε, μια επιλογή από τις αρκετές τις οποίες θα έχουμε προτείνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις μαζί με έναν κοινό σχεδιασμό όσο αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας για τους επόμενους μήνες θα αποτελέσουν τη βάση του review της ουσιαστικά εξέτασης της πορείας της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου από τους θεσμούς τον Απρίλιο, ελπίζουμε και πιο πριν, από την 20η Απριλίου. Και αυτό που μας έχει εγγυηθεί το σύνολο των θεσμών είναι ότι με την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας, την Τετάρτη, ξεκινάει παράλληλα η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων όσον αφορά τα χρηματοδοτικά κενά ή τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της χώρας μας και των θεσμών. Ό,τι σημαντικές κινήσεις κάνουμε σε το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν αντίκτυπο στην δημοσιονομική χρηματοπιστωτική ισορροπία αλλά και στις πιθανότητες ανάπτυξης, θα τα καταθέτουμε προς συζήτηση με τους θεσμούς. Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση θα ψηφιστεί, δήλωσε το πρωί στον Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίλης Ακελαρίδης. Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση είναι πρώτα απ' όλα ένα νομοσχέδιο το οποίο απαντάει στο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας, που είναι η κοινωνική κρίση που έχει προκαλέσει η εφαρμοζόμενη πολιτική πρώτον. Και δεύτερον, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, αφού δεν επιβαρύνει ούτε ευρώ στην ουσία τον προϋπολογισμό. Ο Επίτροπος Οικονομίας Πιέρ Μοσκοβισή δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων με τις κοινοβουλευτικές και διοικητικές διαδικασίες.